Κυρία Κυρίου και Έλεος εν θευμάστη αυτού του αχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νη και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα Συ. Δόξα Πατήν Κύριο πληγεπλέπον και νη και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίσου Πάτερ Άγιε Επίσου. Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινέως θέσπον, τες πρεσβείες των αχράν και παραμόγιας αυτού Μητρός, δια δυνάμει του τιμίου και εσωπείου σταυρού, προστασίες των τιμίων επαρανίων θεών δυνάμενων σωμάτων και εσίες, το τιμίων δόξου προφήτου προγρόμου και Παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήνων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγλής, Θεαστής, τη Διάνοψα, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου, στην Τρινοπόλεω του Χριστόστομου, τον προσάγει, λέει, στο Χριστό. Τι νομίζετε, είμαστε τραλαλού, τραλαλά, ου, εγώ πρώτος. Αλλά η ευθύνη δεν πάρει να υπάρχει. Τώρα, το πρώτο που ήθελα να πω, που ακούσατε δύο καινούργιους Αγίους, τον Άγιο Γερμάσιο και τον Άγιο Αθανάσιο τον Χαμακιώτη, οι οποίοι συνεχίζει η Εκκλησία μας να ανεβάζει ως παράδειγμα, αυτό σημαίνει ανεβάζει ως παράδειγμα Αγίων, δεν είναι μόνο αυτοί οι Άγιοι που περπατάνε γύρω μας, που περπατήσαν γύρω μας τα τελευταία χρόνια ή τα παλιά τα χρόνια, αλλά είναι και πάρα πολλοί άλλοι. Η Εκκλησία μας βγάζει κάποιους από αυτούς για να μας τους δώσει παράδειγμα. Φτωχό πάμφτωχο παιδάκι, λέει ο Άγιος Γερβάσιος, και όμως τον προστάθεψε ο Θεός και του έδωσε εκείνους τους Αγίους να είναι κοντά του, να το πάρουν από το χεράκι και να τον οδηγήσουν στην αγιότητα. Ήταν ο πνευματικός, όπως ενώνονται, οι Άγιοι ενώνονται στην καθημερινότητά μας. Ήταν ο πνευματικός, ο εξομολόγος του Πεθερού, ο Πατρός Παναγιώτη. Πάτρα. Τώρα, να πω ότι σήμερα για αυτούς που μας ακούνε μέσα από το ίντερνετ, ότι σήμερα το απόγευμα στις 18:30 με έχουν καλέσει να πάω να μιλήσω στο ναό που ιερουργεί ο πατήρ Κωνσταντίνος. Ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι δικό μου παιδί, με πολύ αγάπη τον έκανα. Το έδωσε τη συμμαρτυρία για να γίνει κληρικός και νιώθω πολύ περήφανος γιατί ανταποκρίνεται με όλη του την καρδιά σε αυτό που κάνει. Και με κάλεσε εκεί, στον κεντρικό ναό του Κυλκής, μαζί με την Μητρόπολη, βέβαια η πρόσκληση έγινε από τη Μητρόπολη και θα είμαι εκεί στους 5 και 10 μάρτυρες, στις 18:30 το απόγευμα. Τώρα, να πω δύο λόγια στο Ευαγγέλιο, να πούμε δύο λόγια. Βλέπετε ότι πάλι ο Χριστός, έχει την έννοια όλων των ανθρώπων. Δεν ευλογάει μόνο τους λίγους. Όποιοι και αν είναι αυτοί οι λίγοι, είναι καλοί χριστιανοί, είναι καλοί άνθρωποι, ό,τι και να είναι,
δεν ευλογάει και μην νοιάζεται μόνο κάποιος. Και πώς φαίνεται τούτο εδώ στο σημερινό Ευαγγέλιο. Σε κάποιον λέει πλούσιο, που είχε πολλά κτήματα, όπως καλή ώρα έχουμε κάποιοι αγρότες, εφόρησε η χώρα, έβγαλε πολλά γεννήματα. Τόσα πολλά λέει, που δεν είχε τι να τα κάνει. Τι πίσω λέει τούτα, τι να τα κάνω τώρα. Και τι έκανε. Σκέφτηκε, θα γκρεμίσω λέει τις αποθήκες μου και μίζωνας τούτον οικοδομήσω. Θα τις κάνω λέει πολύ περισσότερες από αυτές που έχω. Θα τις κάνω πολύ μεγαλύτερες και περισσότερες. Και όταν τελείωσε, κουράστηκε, έπεσε να κοιμηθεί. Σίγουρος, λέγοντας την ψυχή του, στον εαυτό του, στα μέσα του, «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα που φτάνουν, είσαι έτσι πολλά, πολλά χρόνια ακόμα. Φάε, πήγε, εφραίμε. Φάε, πιες και ευχαριστήσου, έχεις τόσο πολλά. Εσύ δεν θα πεινάσεις ποτέ». Και τότε που έπεσε να κοιμηθεί, χαρούμενος και ευτυχισμένος και γεμάτος μέσα του, χτυπάει την πόρτα. Άφρον, άφρον. Ανόητε, ανόητε, λέει. Ταύτη τη νυχτή, αυτή τη νύχτα, την ψυχή σου απαιτούσε να σου. Σου ζητάω την ψυχή, τέλος. Α, ετοίμασας. Αυτά που κουράστηκες τόσο πολύ να τα ετοιμάσεις, τι είναι η αίσθηση, σε ποιον θα μείνει, τι θα τα κάνεις, μαζί δεν μπορείς να τα πάρεις. Έτσι γίνεται, λέει ο Χριστός, σε αυτούς που κοιτάνε να πλουτίσουν εις εαυτόν, κοιτάνε μόνο τον εαυτούλη τους, και όχι να πλουτίσουν στο Θεό. Πώς πλουτίζουμε στο Θεό? Με το να κόβουμε κομμάτια από αυτά που έχουμε και να δίνουμε σε όλους τους ανθρώπους. Να κόβουμε κομμάτια την καρδιά μας. Να κόβουμε κομμάτια την προσευχή μας. Να γονατίζουμε για όλο τον κόσμο. Τι ωραία που το έλεγε ο Γεροπαΐσιος. Αν παιδάκι μου, λέει, προσευχηθείς για όλον τον κόσμο και δεν προλάβεις ή κουραστείς ή δεν έχεις άλλες δυνάμεις για να προσευχηθείς για τον εαυτό σου, τότε θα σου δώσει ο Θεός και τα δικά σου διπλά και τριπλά. Γιατί τα ξέρει. Γιατί είδε την προσευχή σου. Γιατί είδε την έννοια σου. Γιατί είδε την αγάπη σου. Αν όμως λέει, αν όμως λέει, προσευχηθείς μόνο για τον εαυτό σου, νοιαστείς μόνο για τον εαυτό σου, τότε κανένας Θεός, καμιά Παναγιά, κανένας Άγιος δεν θα σε δει, δεν θα σε ακούσει. Αν νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτούλη σου, θα χτυπήσει πόρτα και θα πει το ίδιο που είπε σε τούτον εδώ το πλούσιο. Άφρον, άφρον, ανόητε, ανόητε, να μην νοιάζεσαι κανένα. Μας θέλει μαζί ο Θεός. Ξέρετε, αχ μωρέ, γιατί μετά το χάσαμε αυτό.
τέσσερους πρώτους αιώνες η Εκκλησία μας. Μες τους διωγμούς, μες στο κυνήγι, μέσα στο κακό, έβρισκε το χώρο, έβρισκε το χρόνο να τρώνε όλοι μαζί. Πήγαιναν, λέει, οι άνθρωποι και να πέφτουν όλα τα υπάρχοντά τους στα πόδια των μαθητών. Τι ωραία εικόνα. Και από αυτά τα υπάρχοντα ότι είχαν, έτρωγαν όλοι μαζί πλούσιοι και φτωχοί, άνδρες και γυναίκες, φίλοι και εχθροί, τρώγανε, λέει, ακούγανε το κήρυγμα των Αποστόλων, κοινωνούσανε και φεύγανε. Τέσσερους αιώνες έτσι πορεύτηκε η Εκκλησία μας. Μετά ξαναθυμηθήκαμε όλοι το εγώ μας, τον εαυτό μας, τα δικά μου, τα δικά μου, τα δικά μου, τα δικά μου, τα δικά μου. Και δεν μου λέτε, απλή σκέψη είναι, δεν είναι σοφία. Από πώς που είναι δικά μας αυτά τα οποία βγαίνουν στη φύση και παράγει η φύση και καλλιεργούμε εμείς. Αν μια χρονιά δεν βρέξει καθόλου, αν μια χρονιά δεν βγει ο ήλιος καθόλου, πώς θα βγουν τα γεννήματά μας. Βλέπετε κομμάτια ολόκληρα της γης στην Αυστραλία, στην Αφρική, στην Ασία, είναι, λέει, απέραντη έρημος. Γιατί? Γιατί δεν βρέχει? Γιατί δεν στέλνει βροχή? Έτσι μπορεί να γίνει όλη η γη αν θέλει ο Θεός. Βρέχει ή δεν βρέχει? Δεν βρέχει. Δεν βγαίνει ήλιος. Πεθαίνουμε. Αλλά και τα σποράκια όμως, τα ίδια όλα αυτά της τροφής που έχουμε, ποιος τα πρώτο έφτιαξε? Ποιος τα έβαλε έτσι? Δεν είναι ο Θεός? Τι θέλει τώρα ο Θεός? Δεν του είπε, όχι, δεν είναι κακό που δούλεψε, δεν είναι κακό που έβγαλε τόσα γεννήματα, τόσα αγαθά? Όχι, καλό είναι αυτό, δόξα τω Θεώ, υπέροχος ήταν. Ότι δεν περίσσεψε καθόλου για κανένα συνάδελφο. Αυτό δικάζει ο Θεός. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Όταν ήμουνα στον Τρίλοφο και είχαμε τα συσίδια και στον Τρίλοφο και κάτω στην Θεσσαλονίκη για τους άστεγους. Πόσο συγκινούμουνα όταν έβλεπα τους ανθρώπους να μας φέρουν τα πράγματα. Όταν έβλεπα τους ανθρώπους να γεμίζουν τους πάνους μας και να έχουμε κάθε μέρα το κρέας, το ψάρι, το λάδι, το τυρί, τα ρύζια, τα μακαρόνια, τις πατάτες, τα κρεμμύδια, για να μπορούμε να φτιάχνουμε τα συσίτια. Και θυμάμαι μια φορά, Παναγιώτη, κλείς το λίγο, μην καίει ακόμη, ζέστα είναι. Θυμάμαι μια φορά που ο μάγειράς μας ήθελα, λέει, άλλες 80 πριζόλες για να τελειώσω. Και του έρχεται ένας νεαρός με τη μαμά του και το αφήνουν κάποιες σακούλες κρέας. Και μετράω, λέει, και ήταν 85 κομμάτια που ήθελε. Θέλει να δίνουμε ο Θεός. Έζησα σε σπίτια, έζησα σε χωριά, έζησα σε τόπους όπου οι άνθρωποι δίνανε και δίνουνε. Και στο Άγιον Όρος όσοι πηγαίνουνε, για ακούστε λίγο,
έξω από κάθε καλύβι που ζουν ένα, δυο, τρεις μοναχοί, έξω από κάθε καλύβι θα υπάρχει ένα, δυο, τρία πελάρα με πράγματα, φρούτα, τέτοια πράγματα και λέει από πάνω πάρτε για ευλογία. Το θεωρεί ευλογία το καλύβι να πάρεις. Το θεωρούσαν ευλογία οι παλιοί να δώσουνε. Εγώ έτσι μεγάλωσα στο σπίτι μου. Ποτέ δεν ανοίγαμε το βαρέλι το τυρί ή το βαρέλι το κρέας το παστό και η γιαγιά μου να μην κόψει κομμάτια σειρές ολόκληρες για να φύγουν να πάνε στις οικογένειες που δεν είχαν. Μετά την Κυριακή, ακούστε τώρα μεγαλείο κοινότητας ενορίας χωριού, τότε εκείνο τον καιρό που ήταν χωριάτες αυτοί λέγανε οι πόλοι. Κάθε Κυριακή είχαν συνονοηθεί από την προηγούμενη Κυριακή. Τι δουλειές θα κάνουν όλοι μαζί για το κοινό καλό. Είχε ο παππούς ο Χρήστος στο χωράφι του αμάζευτο γιατί τον πόνεσε η μέση, έσπασε το πόδι, δεν μπορούσε να το μάσει μόνος του. Όλοι μαζί να μάσουν το τριφύλι, τα καλαμπόκια, τα στάρια του παππού. Είχε χαλάσει στέγη από τον χθεσινό αέρα και δεν μπορούσε, θα έπεφτε μέσα το νερό. Όλο το χωριό είδα μια φωτογραφία χτες. Πω, έκλαψα. Είχε μια παλιά φωτογραφία και τη σχολίαζε πόση αγάπη, λέει, είχαν οι παλιοί. Που είχε όλο το χωριό σειρά να ανεβάζουν πάνω στη στέγη τις πλάκες για να φτιάξουν τη στέγη. Και είχε 100 ανθρώπους. Ακόμα και εμείς τα παιδιά μαζευόμασταν την Κυριακή και πηγαίναμε με τους μεγάλους να κάνουμε δουλειά. Και αν δεν υπήρχε δουλειά, έξω κάτω από τα δέντρα της εκκλησίας, στρώναμε και τρώγαμε όλοι μαζί το χωριό την Κυριακή. Και μετά παίζαμε, γελούσαμε, κάναμε όλο το χωριό για να νιώσουμε το μαζί, να νιώσουμε την ενορία, να κόψουμε τα ξύλα για το σχολείο, να κόψουμε τα ξύλα για την εκκλησία, να κόψουμε τα ξύλα για αυτούς που είχαν ανάγκες. Και όταν μετά πέρασαν τα χρόνια και είχε έρθει στο χωριό ένας παπάς, ο Παπασπύρος, ο καημένος ήταν τρεις πιθαμές άνθρωπος. Ο αδερφός του ήταν μαθητής και καλογέρι του Γεροπαΐσιο Πατρινικόδημος, τελευταία κοινή. Ο Παπασπύρος λοιπόν πήγαινε στο χωριό μου και με έπαιρνε και εμένα πολλές φορές μαζί να ψάλω και τι έκανε ο καημένος. Πρώτον κουβαλούσε ένα κασετόφωνο. Κάθοντα και έγραφε ένα κήρυγμα, το μαγνητοφωνούσε και τους έλεγε μετά, καλοί μου χριστιανοί, να κάτσουμε να ακούσουμε μαζί όλοι και ένα κήρυγμα. Και κουβαλούσε το κασετόφωνο, πηγαίναμε με τα πόδια 3 ώρες. Φεύγαμε 5 το πρωί για να φτάσουμε 8 παρά για να πάμε να λειτουργήσουμε. Και μετά δεν είχε μόνο ζαλωμένο το όχι, όχι, είχε κι άλλα, ακούστε τώρα. Ακούστε αγάπη, αυτή είναι παππούλη. Όταν τελείωνε η εκκλησία, έλεγε πάμε μια βόλτα όλα τα σπίτια να δούμε πώς είναι οι άνθρωποι. Όλα τα σπίτια, παππούδες, γιαγιάδες που δεν μπορούσαν να σηκωθούν να κάνουν, περνούσαμε και τους βλέπαμε. Και αν έβλεπε δουλειές να κάνει, είχε άπλυτα τα πιάτα ο παππούς, αυτά η ιστορία, λίγο θα τα πλύνουμε τα πιάτα, να τα βοηθούμε να καθαρίσουμε. Να σκουπίσουμε, να κάνουμε, να καθαρίσουμε τον παππού. Και μετά έπαιρνε ένα χαρτούδι. Και τι έλεγε, πες μου από την άλλη Κυριακή που θα έρθω, τι θες να σου φέρω πράγματα. Και τα έγραφε και τα σαλώνονταν όλα και τα πηγαίναμε εκεί. Και αν καμιά φορά βγάζα να του δώσουν και λεφτά, έλεγε δεν πειράζει, δεν πειράζει, τα κανόνισα εδώ, τα κανόνισα.
κανόνες. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η έννοια. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Και ο Παράδεισος του γελιέστη. Δεν είναι εκεί. Αρχίζει από εδώ. Όποιος δεν πήρε το δρόμο της αγάπης, δεν έχει Παράδεισο. Ας κάνουν όλες τις άλλες αρετές. Και πέστε μου ότι λέω Χατζομάρης. Όλες τις άλλες αρετές να κάνει. Αν δεν κάνει την αγάπη, δεν υπάρχει περίπτωση να το ανοίξουν την πόρτα του Παραδείσου. Εάν όμως κάνει πολύ αγάπη και να του λείπουν οι άλλες οι αρετές, θα μπει στον Παράδεισο. Τα είπε ο Χριστός αυτά. Πίνασα και μου δώσετε να φάω. Δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος και περιμαζέψτε. Και τους λέει, περάστε. Και πάει στους άλλους και τους λέει, εσείς πίνασα και δεν μου δώσατε, λείψασα και δεν μου δώσατε. Ήμουν ξένος, ήμουν στη φυλακή, ήμουν άρρωστος και δεν νοιαστήκατε καθόλου. Άντε στο καλό. Εκεί στην παραβολή δεν βάζει ούτε μετάνοιες, ούτε προσευχές, ούτε νηστείες. Τώρα μην με ρωτήσετε όμως, δηλαδή, όταν πετάξουμε αυτά όλα για να μην να κάνουμε αγάπη. Ωραία. Κάντε αγάπη απόλυτη, μεγάλη, πετάξτε όλα τα άλλα. Πάλι παράδεισο είμαστε. Θα είμαστε. Εγώ δεν έχω τίποτα να ρίξω. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τη χάρη του Θεού, είμαστε εδώ. Εξομολογούμε. Ένα θα σας παρακαλέσω και να το πείτε και στους δικούς σας. Και εσείς που τα ακούτε από μακριά, ακούστε. Μην μου τα αφήσετε τελευταία εβδομάδα και σπρώχνω εδώ μετά. Είμαι εδώ όλη την Παρασκευή, όλο το Σάββατο, την Κυριακή, μετά τη λειτουργία. Και αν θέλετε και κάτι άλλο, κάποιο παιδί, κάποιος ξένος, κάποιος παραστικός, πάρτε ένα τηλέφωνο και θα τη βρούμε την άλλη. Σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ που τέτοια μέρα που είχε κρύο ήρθατε. Είδατε πως έρχεται το κρύο από την μηνιά. Νυχτώσαμε προχθές καλοκαίρι και ξημερώσαμε χειμώνα. Έτσι. Αλλά ο χειμώνας θα είναι αγάπη περισσότερη. Μην το πω το λίγο τώρα. Λέγε ρε Διονύση, ο Διονύσης και το κοριτσάκι μου εκεί, η Κλέλια, η Σίλια, το κοριτσάκι αυτό, στα συσίτια των αστέγων της Τούμπας, ήταν παρόντα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και κάποιοι άλλοι εδώ, και ένας Δημητράκης, ο... Τι κάναμε και στην Τουρμαρέ Δημήτρη. Ο Πάδος. Να σας πω και ένα ανέκδοτο που γινόταν εκεί. Λείπει ο Άγγελος σήμερα. Ο Άγγελος σήμερα πήγε στα βουνά της Πίνδου, μπορεί να βρουν και χιόνι, να ψάλει και να βοηθήσει τον πατέρα Χαράλαμπη. Από εδώ, στα βουνά της Πίνδου. Εμείς θα τους κρίνουμε όλους και να λέμε εμείς είμαστε καλοί. Αν δεν, έχει άλλος. Εκεί λοιπόν στην Τούμπα τι γινόταν. Είχα παιδιά που παίζαν όργανα. Ένας τόσο ήταν ο Αγγελάδος πρέπει. Κάτω λοιπόν στο πεζοδρόμιο όλη τη νύχτα παίζανε όργανα και τραγουδούσαν. Τους κέρναγα κιόλας εγώ, γινόταν χαμός. Και μαζευόταν 100-150 παιδιά νύχτα να εξομολογηθούν. Και τραγουδούσαμε και εξομολογούσαμε. 150 παιδιά φτάναν και ξεκινούσαν τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το άλλο πρωί και μετά πήγαινα σπίτι. Ευτυχώς η παπαδιά δεν με έδιωξε ακόμα. Και σήμερα η παπαδιά πήρε τον δρόμο με τις φίλες της και πήγε ταξίδι και μου λέει, τι, μόνο εσύ θα πας ταξίδι. Λοιπόν, να είστε καλά. Διευθώς τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον.
σώσον ημάς. Ο Δημήτρης δε και η Βαρβάρα και κάποια άλλη που δεν θέλει να λέω το όνομά της, ήταν τα πρώτα άτομα που κάνανε τα βιντεάκια. Αυτά τα χαζά τα βιντεάκια. Τι φταίνει.